Γρηγόρη, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί πολλές φορές μιλάμε με τους ίδιους και λέμε ότι μιλήσαμε με κάποιους φίλους τους. Δεν έχω μιλήσει με τον Γρηγόρη, αλλά έχω μάθει το περιβάλλον του πράγματα. Ναι. Ο Γρηγόρης δεν είναι τσαντισμένος, ούτε θυμωμένος, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Ναι. Γιατί τον θεωρούσε αδελφό του τον Αντώνη Κανάκη. Έχουν κοιμηθεί μαζί, έχουν ξενυχτεί μαζί. Έχουν κοιμηθεί μαζί, είναι με τον Περσίδη. Κολλητή, ρε παιδί μου, έχουν. Πώ να σου το πω τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Γιατί όταν λες έχουν κοιμηθεί μαζί. Γιώργο, δεν έχει κοιμηθεί μαζί με το Θέμη, α πούμε. Αυτό εννοώ. Αυτό λοιπόν, το παράδειγμα. Φτάνει πια, Το παράπονο του. Κοιμόσαστε μαζί. Το παράπονο του είναι ότι ρε φίλε ένα τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο. Για να του στείλει ένα κινητό δώρο. Τι να πάρει τηλέφωνο για να το βρει στο τηλέφωνο. Όχι, να του πει ρε αυτό. Και αν δεν έπαιρνε και του λέγε δεν έχει πολιτισμό και κουλτούρα. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Είναι τόσο κολλητή. Ναι, Γιώργο. Θα μπορούσε να κάνει την ίδια κριτική. Σου μιλάει και ο Θέμης που είναι και παλιό. Χρησιμοποιώντα άλλε λέξει που δεν είναι τόσο προσωπικού. Μάλλον αυτό δεν το πήρα. Ρε, παιδί μου, μια στιγμή επειδή έχει ακουστεί ότι είχαν και οικονομικό φλέξιμο. Το ρώτησα και αυτό. Φλέξιμο. Ότι παίζει κάποιο μαγαζί. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Τουλάχιστον αυτό μάθα εγώ έτσι. Τώρα, αν σκάσει κάτι άλλο, μάθα, δεν ξέρω. Και συγγνώμη, ρε παιδιά, ξυπνάει μια μέρα ο Κανάκης και αποφασίζει ένα φίλο του να τον σε εισαγωγικά σκίσει στον αέρα, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Δηλαδή δεν έχει ενοχληθεί κάτι από κάτω ο Κανάκης. Η λογική λέει ότι κάτι μπορεί να έχει συμβεί. Εγώ έμαθα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Συγγνώμη, ρε Γιώργο, είναι και αν έχει ενοχληθεί κριτική. Από κάτι οικονομικό, ο Κανάκης θα βγει και θα πει για την εκπομπή. Ας βγει. Ούτως ή άλλως, εγώ πιστεύω ότι θα το έλεγε για την εκπομπή. Απλώς δεν φτάνει τόσο στα άκρα να. Ναι, το είναι τρόπος και τρόπος που λέμε, ρε παιδί μου, πώς θα διατυπώσει την άποψή σου. Εγώ νομίζω ότι ούτως ή άλλως, όποιος και να έκανε την εκπομπή θα το έλεγε και είχε χειριστεί τα πράγματα έτσι, είτε ήταν ο Γρηγόρης, είτε ήταν οποιοδήποτε άλλος, ναι, ο Κανάκης θα έλεγε αυτή την άποψη. Το συζητάμε τώρα. Είναι φίλος του όμως τώρα εμείς. Φέη μου, δεν θα το κάνει στον κολλητό του. Δεν θα το έκανε με τίποτα. Θα το έκανε, δεν θα χρησιμοποιήσει. Θα το έκανε μπορεί να το έκανε λίγο πιο χειμωνιστικά. Έλα ρε Γρηγόρη, δεν είναι. Ναι, ναι αλλά τον κολλητό σου παίρνει ένα τηλέφωνο. Δεν θα το έκανε στον κολλητό. Καλείς αυτόν και του λες αυτά. Ναι, πάντως εγώ ξέρω, γιατί στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που έχεις κάνει και εσύ έχω κάνει και εγώ λίγο ρεπορτάζ. Φυσικά. Ότι κοινοί γνωστοί και το δύο τους έχουν πει και στους δύο, δηλαδή τους έχουν συμβουλεύσει ότι πρέπει να μιλήσετε στο τηλέφωνο για να το λύσετε. Δηλαδή ότι πρέπει να μην συνεχιστεί αυτό από αέρος, αλλά από τηλεφώνου. Προς το παρόν αλλά θα απαντήσει ο Γρηγόρης. Προς το παρόν δεν έχουν μιλήσει. Τουλάχιστον μέχρι την σοβαρά δεν είχαν μιλήσει. Και εγώ αυτό ξέρω τώρα. Προς το παρόν. Ναι. Παιδιά, θα του φύγει κάτι του Γρηγόρη, γιατί όπως και εσύ κάνεις ραδιόφωνο. Πολλοί ρωτάνε ακροατές. Δεν σε ρωτάνε και σε διάφορα πράγματα. Ρωτάνε, ναι. Οπότε δεν μπορείς να μην απαντήσεις στον ακροατή σου. Πιστεύω θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα απαντήσει αρέσει. Θα πάρει κάτι από το χωριό πάνω. Ωραία, λοιπόν, προχωρούμε. Λοιπόν, τι άλλο έχει ο Γρηγόρης για απόψε. Την φωνά.